Δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η πράξη 3 του Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα την υπαγωγή στις διατάξεις αναγκαστικής απαλωτρίωσης και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλωτριώσεων. Ένα ειδικό σημείο της εν λόγω πράξης ενδιαφέρει και αφορά την Καβάλα, μιας και έχει σχέση με συμπληρωματική απαλωτρίωση έκτασης, η οποία θα διευκολύνει το έργο των διοδίων στην παράκαμψη. Επίσης, αύριο αναμένεται να συζητηθεί μετά από τρεις αναβολές η αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για το θέμα των διοδίων. Αύριο συζητείτε μετά από τρεις αναβολές η αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για το θέμα των διοδίων. Δεν υπάρχει θέμα αναβολής, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Καραγιανακίδης και ο κύριος Μέλισσας, οι δικηγόροι μας. Να θυμίσω βέβαια ότι έχει γίνει παρέμβαση στη δίκη από τον ΤΑΙΤΕΒ και να πω ότι η αίτηση ακύρωσης αφορά πρωτίστως τους περιβαλλοντικούς όρους μεταξύ των υπολείπων. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε ότι σήμερα έχει δύο τεράστια προβλήματα η Καβάλα. Σήμερα έχει μια πεσμένη γέφυρα και έχει και την δημιουργία με τοπικών διοδίων. Είναι το ότι η δημοφέλεια δεν άσκησε τελείως. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή έγινε αναγκαστική απαλωτρίωση, αλλά ποτέ όμως δεν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μας πείτε ότι ξέρετε μήπως πρέπει να αντιδράσουμε. Και για εκείνη την αναγκαστική απαλωτρίωση. Λέμε όλοι, λέει και ο κ. Παπαδόπουλος προηγουμένως, πεσμένη γέφυρα, δεν υπάρχει δρόμος άλλος για να ξεπεράσουμε την πόλη. Άρα η παράκαμψη είναι περιμετρική της πόλης. Επομένως, σε αυτήν εδώ την κατάσταση, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, θα καλέσετε τους τέσσερις βουλευτές του νομού για να λύσουμε αυτό το πολιτικό θέμα. Σας έχει όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή η κυβέρνηση και δεν σας υπολογίζει στο τσεπάκι. Και ξέρετε γιατί σας έχει στο τσεπάκι? Γιατί στην ουσία συμφωνείτε με αυτό που προωθεί η κυβέρνηση. Και τι είναι αυτό που προωθεί η αγαπητή συνάδελφη κυβέρνηση? Προωθεί το ζήτημα των αυτοκινητοδρόμων που θέλει να τα δώσει στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Διαφωνείτε, όχι φυσικά. Τα νόμιμα δικαιώματά μας μέχρι το συγκεκριμένο χρονικό σημείο, να ξέρετε, το έχουμε ασκήσει. Και ήδη, για να μην επαναλαμβάνω, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς νόμιμα και επρόθεσμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό και το επρόθεσμο. Δεν κάναμε κάτι επρόθεσμα, αλλά είναι και το επρόθεσμο πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν ενημερωθεί όλοι για την αντίδρασή μας για την κατασκευή του διοδίου στο συγκεκριμένο σημείο, κυρίως την έκταση της δημοφέλειας εκεί που μπορούμε να επέμβουμε άμεσα. Αν τώρα, να σημειώσω, παρετηθούν, γιατί υπάρχει μια απαλωτριωμένη έκταση, μην ξεχνάμε, η απαλωτριωμένη έκταση είναι εκεί που έχει ήδη κατασκευαστεί η Εγνατία Οδός, σε εκείνο το σημείο, δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω ότι ενδεχομένως να πούν, όπου αφού αντιδρούν, αφού κάνουν η δημοφέλεια, ο Δήμος, για το άλλο το σημείο που μπορούμε να τους βάλουμε νομικά εμπόδια, και ήδη τους έχουμε βάλει εμπόδια, αν θα περιοριστούν επί της Εγνατίας Οδού, εκεί οι κινήσεις που σας είπα δεν αφορούν επί της απαλωτριούμενης έκτασης, γιατί εκεί είναι ιδιοκτησίες του δημοσίου. Εκεί λοιπόν, μόνο με κάποιον άλλον τρόπο μπορούμε να κινητοποιηθούμε.